Ξεκινάω, κύριε Υπουργέ, με ένα σχόλιο για τη συζήτηση που προηγήθηκε. Ξέρετε, ειδικά το ποινικό δίκαιο είναι ένα δίκαιο που πρέπει να είναι γραπτό και σαφές. Και εμείς πάμε στην Ολομέλεια να συζητήσουμε πάνω στις προθέσεις σας να τροποποιήσετε άρθρα και βέβαια μετά από αυτά οδηγούμαστε στη μία μετά τις άλλες τροποποιήσεις. Και επειδή με μεγάλη μου έκπληξη οφείλω να ομολογήσω, σας άκουσα σήμερα το πρωί σε πρωινή σας συνέντευξη να αναφέρεστε σε καθηγητάδες που ήρθανε, λέει, στην ακρόαση των φορέων και τους κάνανε μάθημα άλλοι καθηγητάδες. Αναρωτιόμαστε ποιους θα έπρεπε να ακούσουμε και ποιους θα έπρεπε να καλέσουμε για τους ποινικούς κώδικες. Τους συνεργάτες σας. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να κρύψετε την ομοβροντία της κριτικής που ασκήθηκε και στην ακρόαση των φορέων, πέρα από το όσο έχουν μέχρι σήμερα για μήνες ακουστεί, για τις αλλαγές στην ποινική δικαιοσύνη που επιβεβαιώνεται ο καθόλου αντιδραστικός τους χαρακτήρας και βέβαια και από τους τοποθετήσεις σας επιβεβαιώνεται ότι νομοθετείτε με βάση και την επικαιρότητα αλλά και με βάση τις προθέσεις σας, θα πω και παρακάτω, να εξαντλείτε την αυστηρότητά σας σε αυτά που πραγματικά φοβάστε. Για άλλη μια φορά, επικαλείστε ως φάρμακο διαπάσαν νόσων την αυστηροποίηση των ποινών και τη διευκόλυνση του εγκλεισμού και της παραμονής στη φυλακή, μια λογική που όχι μόνο αντιβαίνει κάθε επιστημονική αλλά και πρακτική διαπίστωση ότι ουδέποτε η αυστηροποίηση οδήγησε σε μείωση της εγκληματικότητας, αντίθετα πολλές φορές την ενισχύει, αλλά τελικά επιχειρεί και να συσκοτήσει και κυρίως να αφήσει ανέγκυχτες τις πραγματικές αιτίες της εγκληματικότητας. Επικαλείστε για πολλωστή φορά κάτι που επιβεβαιώνει και το ατελέσφορο αυτού του είδους των ρυθμίσεων, την πολυπόθητη επιτάχυνση της δικαιοσύνης, για να κρύψετε ή να παρουσιάσετε ως δικαιολογημένη την κατακριούργηση μιας σειράς βασικών δικονομικών δικαιωμάτων που παραβιάζουν όχι μόνο τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου, αλλά τελικά θέτουν συνολικά υπό αμφισβήτηση και την ίδια την ποιότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Και για να σταματήσει αυτός ο φτηνός ποινικός λαϊκισμός, οι παρεμβάσεις αυτές στη δικαιοσύνη μπορεί να αποβούν εξίσου επικίνδυνες όχι μόνο για τους θύτες όπως ισχυρίζεστε, αλλά και για τα ίδια τα θύματα του αδικήματος. Και αυτό, για παράδειγμα, το πετυχαίνεται μεταξύ άλλων και με την κατακόρυφη αύξηση των διαφόρων παραβόλων και εξόδων, που με τον ίδιο τρόπο αποθαρρύνει θύτες αλλά και θύματα, αλλά τους οικονομικά ασθενέστερους από αυτούς να ασκήσουν τα δικονομικά τους δικαιώματα. Ο αντιδραστικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου είναι φανερός σε όλα τα κεφάλαια και τις διατάξεις. Είναι εμφανές ότι αυτό που το διαπνέει είναι η ενίσχυση των ταξικών διαχωριστικών γραμμών στη δικαιοσύνη, η καλύτερη προσαρμογή της στα συμφέροντα των λίγων, η ένταση της καταστολής απέναντι πρώτα και κύρια στα λαϊκά στρώματα. Αυτά λοιπόν κρύβονται πίσω από τον πολυδιαφημιζόμενο στόχο της επιτάχυνσης και της ποιοτικής αναβάθμισης που υποκριτικά, αν όχι προκλητικά, αναφέρεται στο άρθρο 1 ως σκοπός του νομοσχεδίου. Οι λοιπές αναφορές για καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της διαφθοράς παίζουν και αυτές ομολογουμένως το ρόλο τους σε αυτή την διαφήμιση, υποτίθεται, που κάνετε, την οποία δουλεύετε και τη στολίζετε για μήνες, παραμένουν ωστόσο τραγικά μακριά από τα πραγματικά συμφέροντα του λαού, των παιδιών, των γυναικών της λαϊκής οικογένειας, όπως αναλυτικά θα αναφερθούμε και παρακάτω. Πρώτον, με μια σειρά ομαδοποιώ κάπως τις διατάξεις, γιατί δεν είναι εύκολο βέβαια να αφαιρθούμε σε όλα τα άρθρα. Με μια σειρά διατάξεων αυστηροποιείται συνολικά η ποινική αντιμετώπιση και ποινική μεταχείριση του δράστη. Η αυστηροποίηση δεν αφορά μόνο τις προβλεπόμενες ποινές για τα οποία διατείνεστε ότι επιτέλους έρχεστε να εφαρμόσετε, να μην είναι μόνο διακηρυκτικές οι ποινές αλλά να εφαρμόζονται, αλλά εμπροκειμένως συνδυάζεται με παρέμβαση σε γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα που έχουν οριζόντια εφαρμογή σε όλα τα αδικήματα και στενεύουν ακόμη και τα περιθώρια συγκεκριμένης αξιολόγησης και ορθής κρίσης από το δικαστήριο. Έτσι, για παράδειγμα, στο άρθρο 5,
Επιβάλλεται η ίδια ποινή με τον δράστη και στον άμεσο συνεργό, ταυτίζοντας την ποινική τους μεταχείριση, και αυτό μάλιστα υποχρεωτικά ως κανόνας, όχι αφήνοντας την ευχέρεια στο δικαστή να κρίνει, αφού μάλιστα έχετε διαβρύνει και περισσότερο το περιεχόμενο της άμεσης συνδρομής. Και βεβαίως μπορεί να μαζέψετε και σωστά υπό το βάρος των αντιδράσεων την πρόθεσή σας να εξισώσετε στην ποινική αντιμετώπιση και την απλή συνέργεια, αλλά και την απόπειρα με το τελεσμένο έγκλημα, αλλά τελικά πίσω από την πίσω πόρτα εξομοιώνεται σε άλλο σημείο την ποινική της αντιμετώπιση με την επέκταση της προφυλάκησης από τους 12 στους 18 μήνες. Ακόμα με το άρθρο 6 αυξάνεται το ανώτατο όριο της κάθριξης στα 20 από τα 15 έτη, αλλά και συμπαρασύρεται και τους ανήλικους που πάτε το ανώτατο όριο στα 10 από τα 8. Αυξάνονται τα πλαίσια των μειωμένων ποινών σε αυτή την ίδια πληθωριστική λογική, ενώ στο άρθρο 16 για τις ελαφρυντικές περιστάσεις επαναφέρεται αυτή την ηθικολογική διατύπωση περί έντιμης ατομικής, οικογενειακής, επαγγελματικής και γενικά κοινωνικής ζωής. Και εμείς αναρωτιόμαστε, ποιος είναι αυτός που θα κρίνει αλήθεια το γενικά έντιμο της ζωής και με ποια ακριβώς κριτήρια? Ξέρετε, είχε γίνει μόδα να βγάζουν οι διάφοροι επίδοξοι εγκληματίες καρτέλες σε μουδότη, οι διάφορες αγαθοεργίες για την επίκληση του ελαφρυντικού, την ώρα μάλιστα που η έννοια του σύνομου βίου έχει ήδη αποσαφινιστεί από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την απόφαση 2/2022, και θεωρούμε ότι αυτή η επαναφορά είναι παντελώς άστοχη, αν όχι παροχημένη. Ακόμα με την απαγόρευση της ηρωής περισσότερων λόγων μείωσης της ποινής στο άρθρο 17, πάβει και η δυνατότητα για την αναλογικότητα και την εξατομικευμένη κρίση επί των ποινών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε το έγκλημα. Τελικά, όλο και περισσότερο φιλτράρεται τη δυνατότητα του δικαστηρίου να αξιολογεί, να κρίνει τη βαρύτητα, να κρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, και όλα αυτά έρχεστε μετά με απαράδεκτο τρόπο να τα βάλετε ως κριτήριο στην υφόρων απόλυση. Δηλαδή σε στάδιο που δεν επιτρέπεται στην πραγματικότητα να τιμωρείται δεύτερη φορά ο κρατούμενος για τη βαρύτητα της πράξης του, αλλά εκεί πρέπει να κρίνεται η μετά την επιβολή της ποινής συμπεριφορά του, και τελικά αντί να τους δίνεται ένα κίνητρο για να προσπαθήσει πράγματι να βελτιωθεί, έρχεστε με κάθε τρόπο και δυσκολεύεται οριζόντια τους όρους της απόλυσης, ουσιαστικά δυναμητίζεται την όλη διαδικασία του σοφρονισμού. Βεβαίως, αυτό μάλλον είναι και απολύτως συμβατό με την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές, οι οποίες κάθε άλλο παρά μπορούν να επιτελέσουν τη σοφρονιστική τους λειτουργία και την προετοιμασία επανένταξης. Και ενώ βεβαίως είναι γνωστές οι απαράδεκτες συνθήκες, εσείς τι κάνετε? Κάνετε περισσότερη φυλακή για όλους, όπως εύστοχα είπε κάποιος από τους εκπροσώπους των φορέων. Αλήθεια, σε ποια καταστήματα κράτησης θα εκτελεστούν αυτές οι ποινές? Σας είπαμε και της αρχής συζήτησης ότι με βάση τα στοιχεία του Νοεμβρίου του 2023, στις 10.175 θέσεις κράτησης ήδη βρίσκονται 10.459 κρατούμενοι. Κάπως έτσι έρχονται και οι διάφοροι αποσυμφορητικοί νόμοι που έρχεστε μετά και τους καταγγέλλετε. Μήπως οι εξαγγελίες του Υπουργού για νέες φυλακές προετοιμάζουν στην πραγματικότητα την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα για ένα νέο κερδοφόρο πεδίο? Γιατί δεν μπορούμε να δούμε και άλλο τρόπο που θα γίνουμε τέτοιες ταχύτητες οι φυλακές. Απ' την άλλη, καμιά πρόνοια δεν υπάρχει για ενίσχυση της πρόληψης, για βελτίωση των σοφρονιστικών ιδρυμάτων, για πρόσληψη σχετικού επιστημονικού προσωπικού, κοινωνικών λειτουργών και άλλων. Αυτά βεβαίως εσείς τα αντιμετωπίζετε ως κόστος. Αυτά είναι όμως που ουσιαστικά οδηγούν και στην πρόληψη, ουσιαστική πρόληψη του εγκλήματος, και τελικά όλα αυτά επιβεβαιώνουν ποιος είναι ο σκοπός των μεταρρυθμίσεών σας και στο χώρο της δικαιοσύνης, όπως τον έχουμε ήδη αναδείξει. Δεύτερον, στο νομοσχέδιο διατηρούνται όλα εκείνα τα ποινικά αδικήματα και ποινικά εργαλεία
που στοχεύουν άμεσα ή έμεσα στη δράση του λαϊκού κινήματος, ενώ προστίθεται και νέα. Αφού δεν καταφέρατε με άλλο τρόπο να εμποδίσετε τους αγώνες του λαϊκού κινήματος για δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, αποφασίσατε να τη δυσφημίσετε και να την καταστήλετε δια της ποινικοποίησης. Σε αυτό κατατείνει το άρθρο 100, στο άρθρο 33, που προσθέτει στο άρθρο 168 του ποινικού κώδικα στο αδίκημα για τη διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας με φόνο ασκίες και θόρυβο, λέτε, δύο νέες περιπτώσεις, αυτή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα με απειλούμενη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός χρόνου ή τουλάχιστον δύο αν υπάρχουν βιοπραγίες. Και μάλιστα το δεύτερο το προσθέσατε μετά τη διαβούλευση, προφανώς θορυβημένη από τις μεγαλειώδεις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, ετοιμάζοντας το έδαφος για τα καινούργια μαθητοδικεία. Είναι πραγματικά απαράδεκτη η ρύθμιση, αποκαλύπτει όμως και το φόβο σας. Φαίνεται μετά από τα ΜΑΤ που στείλατε στη νομική της Κομωτινής, τώρα ετοιμάζεστε να τα στέλνετε και στα νηπιαγωγεία. Και μάλιστα νομοθετείτε και αυτή την απαράδεκτη και επικίνδυνη εξαίρεση της υποχρέωσης κλήσης των μαρτύρων αστυνομικών, εφόσον υπάρχει γραπτή κατάθεσή τους στην προδικασία, όταν είναι γνωστό ότι μια σειρά υποθέσεις στείνονται πάνω στις μαρτυρίες των αστυνομικών, να μην πούμε για το πώς διαμορφώνονται αυτές οι γραπτές καταθέσεις τους πολλές φορές, και ιδίως υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων του λαϊκού κινήματος, και θέλετε να αποκλείσετε την εξέτασή τους για να μην μπορεί με τίποτα να διακριβωθεί η αλήθεια των ισχυρισμών τους, όπως πολλές φορές αυτές τις καταθέσεις δεν μπορούν να σταθούν στο δικαστήριο. Είναι μάλιστα πρόκληση να επικαλείστε την δυσκολία μετακίνησής τους ως αιτιολογία, όταν για οποιονδήποτε άλλο μάρτυρα προβλέπονται και επιβάλλονται πρόστιμα λιπομαρτυρίας, χωρίς να εξετάζει κανείς την οικονομική δυνατότητα ή την κατάσταση του κάθε μάρτυρα που έρχεται μια και δύο και τρεις φορές να καταθέσει. Βέβαια, για αυτό το φύλλο σικής που βάλατε με την πενθήμερη προθεσμία από την επίδεση του κλητηρίου να μπορεί ο κατηγορούμενος να καλέσει, να ζητήσει να κληθεί ο αστυνομικός, νομίζω ότι παρέλκει και οποιοδήποτε σχολιασμός, έχει ήδη κατακριθεί. Καταλαβαίνετε τώρα και με ποιες γνώσεις ένας κατηγορούμενος που δεν έχει καν προλάβει να απευθυνθεί στο δικηγόρο του θα χάσει ένα τέτοιο δικαίωμα. Ακόμα, ρυθμίζεται η κατασταλτική αντιμετώπιση των αλλοδαπών. Επανέρχεται στο άρθρο 9 ως μέτρο ασφαλείας η απέλαση αλλοδαπού και μάλιστα εισάγεται νέα διάταξη και με μορφή χειρότερη από ό,τι στη διαβούλευση στο άρθρο 10 για δυνατότητα να διαταχθεί απέλαση για καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή κάθειρξης και για οποιοδήποτε αδίκημα. Μάλιστα, απέλαση μπορεί να διαταχθεί και για αλλοδαπό στον οποίο έχουν επιβληθεί μέτρα ασφαλείας, άλλα μέτρα ασφαλείας, για παράδειγμα η θεραπεία για ψυχική διαταραχή κλπ. Γνωρίζετε καλά τα προβλήματα που δημιουργούσε η ρύθμιση αυτή, με υποαπέλαση αλλοδαπούς που παρέμεναν φιλοξενούμενοι, υποτίθεται, στις φυλακές και μετά τη λήξη της ποινής τους, αλλά στην πραγματικότητα θέλετε να κλείσετε κάθε ρογμή στον ασφυκτικό κλειό που διαμορφώνεται. Πρόκειται για απαράδεκτες ρυθμίσεις που συνδέονται με τη γενικότερη πολιτική σας και το δική σας και προηγούμενων κυβερνήσεων απέναντι στους μετανάστες, που βέβαια και με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό έρχονται να απογειώσουν την καταστολή και τις απελάσεις. Και έτσι και μέσα από τις διατάξεις του ποινικού δικαίου επιδιώκεται τη γρήγορη διεκπεραίωση και διευκόλυνση της διαδικασίας της απέλασης των μεταναστών, αν και κατά τη γνώμη μας μάλλον περισσότερα προβλήματα δημιουργείται. Οι διατάξεις που αφορούν τους νέους κρατούμενους και κατηγορούμενους θεωρούμε καθόλου προβληματικές, ίσως η προβληματικότερη από αυτόν είναι η επέκταση της δυνατότητας εγκλεισμού των ανηλίκων άνω των 15 ετών στα καταστήματα κράτησης, με βάση αφαιρώντας την προϋπόθεση πράξη να περιέχει στοιχεία βίας, συναστρέφεται κατά τη ζωή ή της σωματικής ακαιρεότητας. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε με βάση ποια επιστημονικά δεδομένα καταλήγεται σε τέτοιου είδους επιλογές που τελικά καταδικάζουν νέα παιδιά να περάσουν ταχύρυθμη εκπαίδευση στην πιο βαριά εγκληματικότητα, γιατί αυτό δυστυχώς συμβαίνει στις φυλακές. Και βέβαια
έρχεστε και πάλι να μειώσετε το ηλικιακό όριο για το ελαφρυντικό μετεφηβικής ηλικίας, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αιτιολόγηση γι' αυτό. Ακόμα, οι διατάξεις που αφορούν γενικά την αυστηροποίηση του εμπρισμού. Ξέρετε, είναι άλλη μια, κατά τη γνώμη μας, αποτυχημένη προσπάθεια να φορτώσετε στην ατομική ευθύνη και σε ό,τι αφορά την πρόληψη αποκρύβεται στην πραγματικότητα τις εγκληματικές ευθύνες των δικών σας πολιτικών για τη διαχείριση, για την πρόληψη, αυτά που πραγματικά οπλίζουν τα χέρια των εμπριστών και αυτά που πραγματικά αφήνουν εκτεθειμένες τεράστιες δασικές εκτάσεις, ανθρώπινες ζωές, περιουσίες. Και πολύ περισσότερο βάλατε αυτή την πρωτοφανή διάταξη για τη δίμευση της περιουσίας, που καμία σχέση έχει βέβαια με προϊόν εγκλήματος και πολύ περισσότερο βέβαια δεν αντιμετωπίζει το ίδιο το πρόβλημα. Αλλά ακόμα και αυτή η απάλληψη της δυνατότητας της έμπρακτης μετάνοιας στο εξαμελίας έγκλημα, τελικά οδηγεί στο αντί να προσπαθήσει κάποιος να περιορίσει τις συνέπειες της αμέλειάς του και της πράξης του και να προσπαθήσει να σβήσει την πυρκαγιά, τελικά να τρέχει να κρυφτεί, αφήνοντας ανεξέλεγκτη την πυρκαγιά να καίει. Ακόμα στο όνομα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης περιορίζονται μια σειρά δικονομικά δικαιώματα που είχε μέχρι στιγμής ο κατηγορούμενος, χειροτερεύει η θέση του και ανοίγονται περαιτέρω επικίνδυνοι δρόμοι για το πώς θα αντιμετωπίζεται μια υπόθεση από τη στιγμή που ασκείται μια ποινική δίωξη για ένα δίκημα ως και την ίδια τη διαδικασία στο ακροατήριο. Και αυτό, λέω συνοπτικά, γίνεται και με την ουσιαστικά τη γενίκευση των μονομελών συνθέσεων, μια καθόλου προβληματική διαδικασία να αφήνεται στην κρίση ενός ατόμου ποινικές υποθέσεις και μάλιστα και ιδιαίτερες βαρύτητες πολλές φορές, η κατάργηση τελείως των πενταμελών εφετείων και αυτή η προβληματική δημιουργία ενός ιονή δευτεροβάθμιου τριμελούς εφετείου που θα δικάζει τις εφέσεις πάλι του τριμελές εφετείου του ίδιου ομοιόβαθμου δικαστηρίου, ουσιαστικά αφαιρώντας το δικαίωμα να κρίνεται η υπόθεση από ανώτερο σε βαθμό δικαστήριο, όταν ξέρετε ότι ακόμα και αυτό την εγγύηση της αρχαιότητας που βάζετε δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εφαρμοστεί ιδιαίτερα στα δικαστήρια της επαρχίας. Μάλιστα, αυτό το επιχείρημά σου ότι απελευθερώνονται δικαστές για να δικάζουν ταυτόχρονα περισσότερες υποθέσεις πραγματικά δεν μπορεί να σταθεί όταν δεν έχετε εξασφαλίσει ούτε το απαραίτητο προσωπικό σε δικαστικούς υπαλλήλους για να στελεχώνουν αυτές τις συνθέσεις, ούτε βέβαια τις απαραίτητες αίθουσες. Είναι πραγματικά αστεία αυτά τα επιχειρήματα. Το ίδιο προβληματικά είναι η υποβάθμιση του σοβαρού ρόλου των ενόρκων στο μεικτό όρκωτο δικαστήριο. Ουσιαστικά περιέρχεται στην αποκλειστική εξουσία των τακτικών δικαστών και χωρίς τη σύμπραξη των ενόρκων κάθε απόφαση πλην εκείνης επί της κατηγορίας και της κύριας ποινής, όπου συναποφασίζουν τακτικοί δικαστές και ένορκοι. Που έχει ασκηθεί κριτική ότι πολλές φορές αυτό οδηγεί και τους ενόρκους όταν δεν έχουν λόγο επί των ελαφρυντικών ή για άλλα στάδια για τα επόμενα στάδια να επιλέγουν είτε βαρύτερες ποινές ή τέλος πάντων να επηρεάζει την κρίση τους με αρνητικό τρόπο. Συμφωνούμε, είπαμε και στην της αρχής τοποθέτησης για την κατάργηση των συμβουλίων, πραγματικά πρόκειται για μια εξαιρετικά αρνητική ρύθμιση. Θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμος ο ρόλος του Δικαστικού Συμβουλίου, γιατί εξετάζει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για ένα δίκημα, κρίνει αν η υπόθεση όντως πρέπει να παρεπιμφθεί στο δικαστήριο ή όχι και βοηθάει στο να είναι και πιο τεκμηριωμένη η παραπομπή. Καταρρύπτουν το επιχείρημά σας αυτό για την επιτάχυνση και το γεγονός ότι ένα στα τρία βουλεύματα είναι απαλλακτικά, άρα αυτές σήμερα οι υποθέσεις θα οδηγούνται στο ακροατήριο, αλλά και το γεγονός ότι όσο αν θέλετε λιγότερη αιτιολόγηση γίνεται στην παραπομπή, πολλές φορές δημιουργεί και λόγους για να προσβάλλονται και τα κλητήρια θεσπίσματα κλπ.
Εντελώς προβληματικός είναι αυτός ο θεσμός της ποινικής διαπραγμάτευσης που διευρύνεται, και επειδή βλέπω δεν έχω η αλήθεια χρόνο, να κάνω ασκήσω μια κριτική για αυτός ο θεσμός της ποινικής διαπραγμάτευσης, που για μας είναι εντελώς προβληματικός σε κάθε περίπτωση, γιατί ουσιαστικά γίνεται ένα παζάρι για το ύψος της ποινής ανάμεσα στον εισαγγελέα και κατηγορούμενο. Έρχεστε να φέρετε τις ίδιες προβληματικές διατάξεις της ποινικής διαμεσολάβησης αυτή τη φορά στις ρυθμίσεις για την ενδοοικογενειακή βία, που ουσιαστικά επιτρέπουν, εκθέτουν το θύμα σε μια διαδικασία απέναντι στο δράστη, πολύ περισσότερο όταν θεωρούμε ότι αφήνεται ακόμα πιο ευάλωτο το θύμα, πολύ περισσότερο όταν αυτή τη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί να τη διενεργεί ακόμα και ο αστυνομικός υπάλληλος που δεν έχει καμιά τέτοια... που δεν μπορεί πραγματικά να παίξει αυτό το ρόλο. Με όλες αυτές τις διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία, στην πραγματικότητα πάτε να πετάξετε από πάνω σας το βάρος από την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων κοινωνικής πρόνοιας, μέτρων στήριξης των θυμάτων, μέτρων πρόληψης αυτών των αποκτών αδικημάτων, με το γνωστό μοτίβο της αυστηροποίησης, αλλά και με τέτοιου είδους προβληματικών διατάξεων ή και προσβλητικών, όπως κάνετε με αυτή την ρύθμιση για την πρόσληψη των θυμάτων των οικογενειών σε διάφορες θέσεις. Και κλείνω. Θεωρούμε πολύ προβληματική ακόμα για τα ζητήματα αυτά το γεγονός ότι μια σειρά διατάξεις που αφορούν τα προγράμματα που θα παρακολουθεί ο δράστης του αδικήματος, έως και την παρεχόμενη φροντίδα στα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, για ακόμη μια φορά μπορούν να εναποτίθενται σε ιδιωτικούς φορείς και όχι βέβαια σε δημόσιους κοινωνικούς φορείς που αρνείστε για πολλωστή φορά να στελεχώσετε όπως πρέπει. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να τοποθετηθώ για τα υπόλοιπα. Αύριο στην Ολομέλεια.